θα σου δώσω τον κύριο Λιόλιο ναι. να μιλήσει εσύ απευθεία μαζί, να μην μεταφέρω ερωτήσει. Ναι. Και μετά θα μιλήσω εγώ για την εθνική. Εντάξει, για εσύ, 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 την να, εθνική. Να κάνω... εσύ, για την εθνική. εσύ για την εθνική. Εσύ, ναι. για την εθνική. εσύ για την εθνική. Ναι. Περίμενε. Να κάνω, εγώ μια ερώτηση... Εγώ μια ερώτηση για την εθνική και δίνω Όχι, όχι, όχι. πρώτα Εντάξεις. για το κύπελο, παρακαλώ πολύ. Πρώτα για το κύπελο. Ε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πρόεδρε, να το Καλησπέρα, τι κάνετε. Γεια σου, Πρόεδρε, καλησπέρα. Συγχαρητή, συγχαρητήρια, μια χαρά εδώ είμαστε, απολαμβάνουμε την, ε, ε, απολαμβάνουμε την προσπάθεια που γίνεται μετά από 18 χρόνια να υπάρχει ένα Final Four. Ε, μίλησα με τους εκπροσώπους των ομάδων, οφείλω ε, να το πω... Final Four του χρόνου, του χρόνου Final Eight. Μακάρι, αμήν. Final oh, Αυτό είναι ο προγραμματισμό. Ε... Ετυχημένο Final Four φέτο, Final Eight του χρόνου. Ναι, εγώ το εύχομαι αυτό να μην έχουμε και κορονοϊό και να μπορεί να βρεθεί και μία άκρη σωστή, γιατί δεν ζούμε και τι ωραιότερε μέρε. Ε, Είδε και εσύ τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μπορεί να μπει μέσα και κόσμο, να μπουν και φίλαθλοι πραγματικοί, να πάρουν εισιτήρια, να μπορέσουν να φωνάξουν, να χειροκροτήσουν, να χαρούν για τι ομάδε του. Ε, δεν ξέρω πόσο μακρινό σου φαίνεται ή πόσο δύσκολο είναι. Όχι, είναι, είναι για μένα πολύ κοντινό και πολύ εφικτό. Και το λέω αλήθεια αυτό γιατί ο αθλητισμός δεν είναι το πρόβλημα. Ο αθλητισμός είναι η λύση. Η βία είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ο αθλητισμός το πρόβλημα. Ο αθλητισμός είναι χαρά. Ναι. Είναι ζωή. Είναι γιορτή. Και αυτό είναι ευθύνη όλων μα. Είναι ευθύνη δηλαδή εννοώ και τη πολιτεία, σαφέστατα, είναι ευθύνη όμω κυρίω τη Ομοσπονδία και των ομάδων. Ναι. Είναι ευθύνη μα αυτό να το περάσουμε μήνυμα σε όλου και όχι απλά στα λόγια, στην πράξη. Εμεί λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία αυτή, γιατί το πιστεύουμε πράγματι ότι η λογική του αθλητισμού είναι να παρουσιάζει σε όλου το θετικό πρόσημο. Το θετικό πρόσημο είναι η γιορτή. Mm -hmm. Το αρνητικό πρόσημο είναι ότι δεν κάνω τίποτα επειδή φοβάμαι τη βία. Προ Θεού. Ναι. Αυτό είναι άμυνα. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτή την αντιμετώπιση. Άρα, εμάς είναι υποχρέωσή μα να κάνουμε το Final Four, να διασφαλίσουμε τι συνθήκε, να έχουμε άριστη συνεργασία με τι ομάδε που ήδη φαίνεται που η συνεργασία μα είναι άριστη με όλε τι ομάδε. Και από εκεί και πέρα από κοινού να δώσουμε το μήνυμα στην πράξη, πιο έξω τα λόγια, ότι ο αθλητισμό είναι γιορτή. Και γιορτή θα είναι. Mm -hmm. Γιορτή θα είναι φέτο το Final Four, γιορτή θα είναι και του χρόνου το Final Eight. Και από εδώ και πέρα. Αυτό είναι ε, όχι απλά προσπάθεια και ευθύνη δικιά μα. Mm -hmm. Ε, πρόεδρε, διοικείτε με τους συνεργάτες σας ε, εδώ και λίγους μήνες. Θεωρείς ότι έχετε κάνει τα βήματα αυτά τα οποία είχε υπολογίσει για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά την ε, προεκλογική, να το πω έτσι, κατά την προεκλογική εκστρατεία ή έχετε κάνει παραπάνω βήματα ή επειδή είσαι άνθρωπος που τη λέει την αλήθεια, δεν την κρύβει έχεις βρει και δύο-τρία εμπόδια τα οποία αυτή τη στιγμή στο διάβα σου και στο μονοπάτι πάνω σου έχουν λίγο, σε έχουν αναγκάσει λίγο να καθυ ε, πρώτα απ' όλα, ω άνθρωπο, να γνωρίζετε και το γνωρίζετε μάλλον ότι εγώ μου αρέσει να πλούνω πολύ τον τραχανά. Δηλαδή, ναι. όλα τα θέματα. Όχι ένα λίγο-λίγο. Το λίγο-λίγο δεν μου αρέσει. Ε, απ' την άλλη, αν πω ότι τα έχουμε κάνει καλά τα πράγματα και επιτυχημένα, είναι ψέμα. Ναι. Είναι ψέμα γιατί όποιο ενεργεί από τα 10 πράγματα, σίγουρα τα 3-4 είναι λάθο. Δεν μπορεί να είναι σωστά. Okay. Ε, και θα είναι και πολύ λάθο να, να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε κάνει. Γιατί mm. τότε έχει βάλει να τα βάνει στον εαυτό σου. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Φυσικά και είμαστε χαρούμενοι την πορεία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα που αντιμετωπίζουμε είναι αυτό που έλεγα την αρχή και το πίστευα και το πιστεύω, είναι νοοτροπίε. Οι νοοτροπίε πρέπει να αλλάξουν. Οι νοοτροπίε είναι κάτι που είναι ριζωμένε στου πάντε. Στου παράγοντε, στου παίχτε, στου φιλάθλου, σε όλου το κομμάτι του αθλητισμού. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και ο μόνο τρόπο για να αλλάξει είναι με ενέργειε, είναι με κουβέντα, είναι με διάλογο, είναι με προτάσει και ναι. Να είστε σίγουροι πω όταν ενεργεί, ε, θα κάνει καιρό, θα έχει αντιδράσει. Ο μόνο που δεν κάνει λάθη και δεν έχει αντιδράσει είναι που δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, ε, στη θέση που μα έχουν εκλέξει ω σωματεία, δεν ήρθαμε για να κάτσουμε σε μια αναπαυτική καρέκλα και να απολαμβάνουμε τη δόξα μα. Προ Θεού, ήρθαμε για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να υπηρετήσουμε αυτό που μα είπαν τα σωματεία. Και αυτό κάνουμε. Θα μπορούσαμε δηλαδή πολύ απλά, final fort να μην κάναμε. Ναι. Να πηγαίνουμε πάλι με συνθήκε ασφάλεια. Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό, γιατί αυτό δεν είναι η απάντηση του αθλητισμού στην κοινωνία. Δεν είναι πρόταση προ την κοινωνία. Είναι απλά επιφυλακτική στάση. Ναι. Αυτό εξηγώ. Συμφωνώ. Αυτό εξηγώ. Δεν ότι ότι... ότι απλό με τον Τερχανά. Ναι. Ναι, 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 ναι. Δεν, ναι. δεν νομίζω ότι παίρνετε μεγάλο ρίσκο όλοι σα. Πρώτον, γιατί έχετε τη γνώση. Και δεύτερον, γιατί ξεχνάμε κάτι. Ξεχνάμε ότι το μπάσκετ είναι το νούμερο ένα άθλημα τη χώρα. Το μπάσκετ το λατρεύει ο Έλληνα. Και πιστεύω ότι αυτό το Final Four, έστω και με τι συνθήκε τι οποίε θα, θα το ζήσουμε. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει αρχή για να ξεκινήσουμε και να κάνουμε άλλα πράγματα ακόμη περισσότερα. Πάντως, αν καταφέρετε το final eight, βάζετε, βάζετε φοβερό γκολ σε τελικό μουντιάλ. Για να, να κάνω ε, και την ποδοσφαιρική ε, προσωμείωση. Του, του χρόνου είστε προσεκτικοί πάντως σε αυτό. Να το ξέρετε στο final eight. Το οποίο θα, θα αναλυθεί από πολύ νωρί και που θα γίνει και πώς θα γίνει και με τον τρόπο που θα γίνει. Και νομίζω ότι θα είναι γιορτή, πραγματική γιορτή. Σαν γιορτή, βλέπουμε το κύπελο να ξέρετε. Ναι. Σαν γιορτή βλέπουμε τον αθλητισμό, σαν να γιορτίνει τον μπάσκετ. Το μπάσκετ μα έβαλε στου δρόμου και ενωθήκαμε οι Έλληνε. <σομίως> δεν μα έβγαλε για να χωριστούμε. Μα έβγαλε για να ενωθούμε. Εγώ αυτό έχω μέσα μου, σαν αθλητισμό και σαν μπάσκετ. Λοιπόν, αυτό θα το ξαναζήσουμε όχι επειδή το θέλω εγώ, επειδή το θέλει η κοινωνία. Πολύ σωστά. Πρόεδρε, δεν θέλω άλλο. Θα μπορούσα να μιλάω στο βράδυ μαζί σα, αλλά μην καταναλώσω άλλο τον χρόνο. Ο Σπύρος έτσι κι αλλιώ θα σα ρωτήσει Ευχαριστώ. για την εθνική μα ομάδα. πάντα, τώρα, εγώ δεν έχω επιστροφή, αλλά επειδή πρέπει να αρχίσει και η σύσκεψη των ομάδων, περιμένουν όλοι τον Πρόεδρο. Εγώ θέλω να κάνω την ερώτησή μου για την Εθνική. Πριν λίγο, έχουμε ξεκαθα... είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει με τον Ολυμπιακό που παίζει μια μέρα πριν. Υπάρχει και τώρα μια δήλωση του κυρίου Καλαετζή ότι ο Παναγιώ θα δώσει πρωτοκλασά του παίχτε την ημέρα που παίζει αγώνε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό τώρα πλέον ε, που ακούσαμε σήμερα ότι η Εθνική στα μάτς με την Τουρκία θα έχει παίκτε τη Euroleague και του πρωτοκλασσά ε, αν το κουβεντιάζαμε αυτό πριν από δύο-τρει μήνε, το ξέρετε όλοι σα ότι θα μου λέγατε ότι αυτό είναι όνειρο θερινή νυχτό. Λοιπόν, δεν είναι θερινή νυχτό, είναι λίγο χειμωνιάτικη μέρα και δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Αυτό ζούμε γιατί εγώ το πιστεύω ακράδαντα όπω όλοι μα, πάνω από όλου είναι η εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα μα ενώνει. Και αυτά που μα ενώνει πιο πολλά αυτά μα χωρίζουν. Μετά από μια προετοιμασία αθόρυβη, θα έλεγα, με τι ομάδε, δεν χρειάζονταν πολύ δημοσιότητα φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα στο οποίο καταλάβαμε όλοι μας, όλοι μας καταλάβαμε, ότι για να πάμε δύο βήματα μπροστά πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα πίσω. Χαίρομαι πάρα πολύ με την απόφαση και των δύο ομάδων και του Ολυμπίκου και του Παραθυναϊκού. Χαίρομαι πάρα πολύ και με τα απόφαση του Παραθυναϊκού που ήδη κάνει μια υπέρβαση εναντίον όλων των υπολείπων. Όταν την ίδια μέρα που παίζει η ομάδα του στην Ευρωλίγα επιλέγει να δώσει πρωτοκλασάτο ή πρωτοκλασάτου παίχτε για να παίξουν στην εθνική ομάδα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια υπέρβαση αυτό. Και είναι μια υπέρβαση η οποία γίνεται για το καλό τη εθνική ομάδα. Δεν γίνεται για να διαδηλώσουμε μια κόντρα ή υποστήριξη από εδώ. Δεν είναι αυτό. Η, η, η κίνηση που γίνεται του Ολυμπιακού, του Παναθηνικού, των άλλων ομάδων που διαθέτουν παίχτε και του ευχαριστούμε. Η Ομοσπονδία ευχαριστεί τι ομάδε γιατί οι ομάδε συντηρούν του παίχτε επαγγελματίε και παίζουν. Και του ευχαριστεί πραγματικά γιατί ε, του Έλληνε παίχτε του εξελίσσουν οι ομάδε. Και οι ομάδε εξελίσσουν οι Έλληνε τι ελληνικέ ομάδε. Έτσι λοιπόν η εθνική ομάδα είναι η σύνθεση αυτών, η σύνθεση όλων μα. Ε, το μήνυμα που περνάει λοιπόν, ο αγαπητέ Σπύρο, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι πάρα πολύ ισχυρό ότι ο αθλητισμός ενώνει. Είναι το ίδιο μήνυμα που θα πρέσει στο Final Four, ότι ο αθλητισμός μα ενώνει, είναι γιορτή, είναι χαρά και ε, η επόμενη μέρα θα είναι λαμπρή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λιόλιο.